Ο κύριος Γιώργος Πατούλης είναι στην παρέα μας, άκουσε ο Δήμαρχος Σαμαρουσίου και είναι έτοιμος να δώσει απάντηση σε αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από την επιστολή του ακροατού. Κύριε Πατούλη, Δήμαρχε Σαμαρουσίου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα κύριε Πρωτοσάλη, σε εσάς τα κρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα να διατυπώσω, ναι, καταρχήν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, δικαιωμένοι για την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν αρκετές εβδομάδες για την επιστροφή σε ελληνικά χέρια του κυπέλου. Είχαμε αποστείλει βεβαίως επιστολές και στο Ίδρυμα Νιάρχο αλλά και σε άλλους ομίλους. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, αφενός μεν και το άνοιγμα του λογαριασμού από πολίτες, μαζεύτηκαν κάποια χρήματα της τάξης περίπου των 5.000 ευρώ, από 5 ευρώ 10 όσο έβαζε ο κάθε πολίτης, ναι, από τους επιχειρηματίες, όπου είχε μαζευτεί ένα... Στο λογαριασμό το που ανοίξατε εσείς, κύριε Πατούλη. Ακριβώς. Θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά τώρα. Αυτά τα χρήματα αφενός μεν θα γίνει ένα κάλεσμα όσοι εκ των συμπολιτών μας έβαλαν, ό,τι έβαλαν, 5-10 ευρώ θα μπορούν να επιστραφούν. Εάν κάποιοι δεν έχουν τη διάθεση, θα υπάρξουν για λόγους κοινωνικούς ή προνοιακούς που θα δοθούν μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα 300.000 ευρώ που είχε την διάθεση ο Όμιλος Ελάτσι να βάλει πριν τη δημοπρασία, ώστε να μην βγει στο σφυρί, αλλά και κατά τη διάρκεια τελικά της δημοπρασίας όπου συμμετείχε, είναι σαφές ότι αυτά θα τα έβαζε αν και εφόσον χτυπούσε μέχρι τέλους την όλη η διαδικασία η οποία είδαμε. Τελικά κατοχυρώθηκε υπέρ του Ιδρύματος Νιάρχου έναντι πόσων χρημάτων? Αυτό που κατοχυρώθηκε ήταν 450.000 λίρες, δηλαδή 545 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όλο το σύνολο με εκατομμύρια, πώς το είπατε αυτό? Χιλιάδες ευρώ, συγγνώμη. Ναι. Διορθώνω, 545.000 ευρώ, που αυτό όμως μαζί με το 17% του ΦΠΑ και τις προμήθειες θα φτάσει τις τάξεις περίπου των 650.000 ευρώ. Μπορώ να μάθω το εξής, κύριε Πατούλη, εσείς θα τα έχετε παρακολουθήσει. Πόσα χρήματα από αυτά θα πάνε στην οικογένεια που το έβγαλε στο σφυρί το Ακημήλιο? Νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό. Θα υπάρξουν βεβαίως οι παρακρατήσεις, όπως είπαμε, οι προμήθειες του οίκου Κρίστης. Και όλο το ποσό πηγαίνει στην οικογένεια. Δηλαδή, επί της ουσίας το Ίδρυμα Νιάρχου, για να μείνει αυτό το κοιμήλιο στην Ελλάδα, πληρώνει την οικογένεια του Σπύρου Λούι, δηλαδή, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Για να το καταλάβω λίγο, αυτό γίνεται επί της ουσίας. Επί της ουσίας, θα έλεγα ότι δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο θα πάει βεβαίως στην οικογένεια. Μάλιστα. Και θα σας έλεγα ότι όλο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί. Η οικογένεια είχε επευθυνθεί εδώ και 2 χρόνια από ό,τι μας ενημέρωσαν εκ των υστέρων φυσικά. Στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΠΑΠ, αν μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, δεν υπήρξε το ενδιαφέρον και το σημαντικότερο ήταν ότι υπήρχε και ένα έγγραφο ότι δεν αποτελεί εθνικό κοιμήλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού, γι' αυτό και ακριβώς βγήκε προς δημοπρασία στον οίκο Κρίστης. Αυτό του το επέτρεψε της οικογένειας να βγει. Και βεβαίως εμείς είχαμε κάνει επιστολή και στον Υπουργό αλλά και εξώδικη διαμαρτυρία πριν λίγες γιατί δεν το θεωρεί εθνικό κοιμήλιο. Μάλιστα. Ακριβώς, διότι ναι, αντιλαμβάνεστε πώς είναι δυνατόν. Συνεπώς. Όλοι οι Έλληνες να προσπαθούμε να το φέρουμε πίσω και το φέραμε και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε δικαιωμένοι σε όλη την εκστρατεία, ναι, που είχαμε, ναι, δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το κράτος. Θα προσπαθήσω να ρωτήσω να μας απαντήσει επισήμως το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί δεν το θεωρεί κοιμήλιο αυτό το κοιμήλιο της το μετάλλιο. Θα ήταν μεγάλη χαρά μας αυτή. Γιατί να, θα το βάλω, θα το βάλω σε ερώτημα. Θα το βάλω επισήμως. Προσπάθεια που κάναμε εμείς, ναι, τώρα, να μας απαντήσει. Οπότε κύριε Πατούλη, όσοι κατέθεσαν χρήματα σε ποια τράπεζα είχατε ανοίξει το λογαριασμό? Ήταν στην Αγροτική Τράπεζα. Μπορούν να πάνε τα πάρουν πίσω. Όποιο θέλει, μην νομίζετε ότι είχαν βάλει πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαν βάλει μικροποστά και αυτό ήταν και το ιδιαίτερο, αν θέλετε, ενδιαφέρον και συγκινητικό. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι που βάλαν 5, 10, 20 ευρώ έχουν μαζευτεί αυτά που είπα, τα χρήματα των 5.000 περίπου. Ευχαριστώ. Όποιο θέλει, είναι βέβαια στη διάθεση και μέσω του Δήμου θα πάρει τα χρήματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε Μαρουσίου, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.